Και όλοι οι φίλοι που σ' αγαπάνε. Μ' αρέσει αυτό που λες ότι επιστρέφει με μια νέα δισκογραφία. Θεωρώ ότι επιστρέφει με πολύ ωραία τραγούδια, γιατί μας έχει συνηθίσει στα καλά τραγούδια ο Βασίλης Καράς. Με κοιτάει τώρα, θα αρχίσει να μου λέει διάφορα τώρα. Καλά, δεν λέω, θα λέει. Φάγαμε και την πάσα μας στο μικρόφωνο τώρα, έτσι. Και πάσα, λέω την αλήθεια. Εγώ σε ξέρω χρόνια, εξάλλου έχω δικαίωμα να μιλάω για σένα. Πόσα χρόνια γνωρίζετε, κύριε Καρά? Καλώς ήρθατε, Ρούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να συνεχίσει να το κάνει από το λάθος. Θα έρθω και το Πάσχα, μου είπες ότι έχεις ετοιμάσει όλα αυτά. Αυτά είναι από τα μορφότερα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα γίνει ποτέ, στο χωριό? Ναι, στο χωριό. Είναι καλή η οικοδέσπινα, κύριε Καρά? Με τη Ρούλα ποτέ δεν την θεωρούσα οικοδέσπινα. Εγώ η Ρούλα είναι φίλη μου. Η Ρούλα είναι καψούρα, βασικά. Εννοεί ότι με συμπαθεί πολύ, με και εκτιμά πολύ γι' αυτό. Ψυχουλά, να είναι αστεράκι, η ρουλίτσα μας. Λοιπόν, η ρουλίτσα κατόρθωσε να μπει στα σπίτια όλων. Αυτό που έκανε και ο Βασίλης Καράς, βέβαια, αυτό που έχει κάνει τόσα χρόνια. Είναι το οικείο πρόσωπο, είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Εγώ πιστεύω είναι ο άνθρωπο να μπορέσει να μπει μέσα στο σπίτι. Να καθαρίζει νοικοκυρά και να σε βλέπει και να σε ακούει και να σε νιώθει ότι είσαι παρέα της, συντροφιά της. Τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα, νιώθουμε άραγε το ίδιο, ή εσύ κάτι πιο λίγο. Πως αυτή τη στιγμή πολύ όρημα πλέον. Πιστεύω ότι είμαι στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Βέβαια έχει να δώσει πάρα πολλά. Είπε ότι είναι πιο όρημος τώρα. Χυμώδες τραγούδια, χυμώδες πλέον τραγούδια. Το λέω και πίσω στο στόμα μου, τα χαίρομαι, χυμώδες. Φαντάσου πόσο ικανοποιημένος είναι από τη δουλειά την καινούργια με το Φίβο, για να τα λέει αυτά. Φαντάσου πόσο ευχαριστημένος. Πάρα πολύ ικανοποιημένος. Τραγούδια γεμάτα ευτυχία και χυμό, λοιπόν. Έλεγα να πούμε δύο κουβέντες για τη Θεσσαλονίκη, γιατί μέσα στο δίσκο υπάρχει και τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη. Ναι, πάντα γράφει βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη, την αγαπάει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν την αγάπησε μέσα από μένα, συγγνώμη, αλλά πιστεύω ότι την αγαπάει. Επιστρέφεις είναι ο τίτλος. Θέλω να μου το εξηγήσεις. Για να δώσετε αυτό το τίτλο θα σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Θα σημαίνει ο τίτλος αυτός πολλά πράγματα. Τι είναι το πιο συγκινητικό, το πιο ουσιαστικό, το πιο ενθουσιώδες? Εγώ θα προτιμούσα... Τώρα. Εγώ είμαι ερμηνευτής. Υπάρχει αυτός που το έγραψε, πιστεύω ότι έχει πιο πολύ πάθος και κρίνει πιο πολλά πράγματα από μένα. Ναι. Ποιος? Ο Φίβος. Κρίνει περισσότερα πράγματα. Βέβαια, για να γράψεις πρέπει να έχεις ευαισθησίες. Ναι. Δεν χρειάζεται το κρίνησες για το ρίσκο του... Τα λέει όλα η δουλειά, δεν έχει να μιλάει, έτσι είναι. Όπως μας έχει συνηθίσει να μιλάει πολύ. Όχι, κοίταξε, όμως ο Βασίλης Καράς είναι πολύ ανθρώπινος και πολύ γλυκός άνθρωπος. Μιας και είμαστε στη μεγάλη εβδομάδα, πού θα είστε στη μεγάλη εβδομάδα? Εγώ, έχει προσκαλέσει ο Βασίλης να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Με τη γυναίκα του και το παιδί του. Που έχεις κάνει στη ζωή σου? Εγώ συνήθως έχω εκπομπές και τις περνάω στους τηλεθεατές. Και περνάω πολύ καλά. Ο Βασίλης να σου πει. Εγώ συνήθως δουλεύω. Και προσπαθώ να μοιράσω με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου γύρω από την πίστα το Χριστός Ανέστη. Φέτος θα είναι από τις λίγες χρονιές που δεν θα δουλέψω και ελπίζω να είναι μοναδικό το Πάσχα που θα περάσω. Πόσους έχουν καλέσει στο σπίτι? Είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Το βλέπω, Ρούλα, που είσαι και εσύ να γίνει λαϊκό προσκύνημα στη Θεσσαλονίκη. Μα δεν είναι θέμα. Όχι, πρέπει να περνάς τους ανθρώπους που επιλέγεις να περάσεις κάποιες εορτές. Και με τον Βασίλη περνάς καλά. Επιλέγεις την καρδιά, ευχές σε όλους τους φίλους που αγαπάνε και τους δυο σας. Και θα περιμένουν τις ευχές του Πάσχα. Να είναι πολύ αγαπημένοι και απλοί. Εγώ εύχομαι αυτό που γίνεται στη γειτονιά μας, δίπλα μας, να σταματήσει τουλάχιστον για αυτές τις Άγιες Μέρες. Και όχι μόνο. Πάνω απ' όλα, δεν ήθελα να το πω γιατί εννοείται, κάποια πράγματα εννοούνται. Ειρήνη και όχι αδικία. Όχι αδικία, όχι αδικία. Όλο τον κόσμο, ειρήνη, αγάπη, ευτυχία.